ο οποίος, όπως είπα, και προηγουμένως με τις οπότες τάραξε λίγο τα νερά. Ναι, έχει και μικρόφωνο στο πέτρο, όπως βλέπετε. Δεν είναι κάμερα. Βέβαια. Έτοιμο να ταξίσω. Ναι, βέβαια. Μας καταγράφει και αυτός. Φίλες και φίλοι, εγώ προσωπικά εκουράστηκα που τούτα που θωρώ στην πολιτική τόσα χρόνια. Εκουράστηκα να ακούω να μιλούσει με τούντη ξύλινη γλώσσα που τα μισά καταλάβεις που κοινά που τα λέω. Εκουράστηκα η πολιτική να εξυπηρετούσει μόνο τα προσωπικά του συμφέροντα ή το πολύ τα συμφέροντα του κόμματος και να αγνοούν τα συμφέροντα της κοινωνίας. Εκουράστηκα να ακούω προεκλογικές υποσχέσεις που να μην πραγματοποιούνται ποτέ. Εκουράστηκα να θωρώ πολιτικούς που δεν ασχολούνται και δεν καταλαβαίνουν τις πιο σημαντικές εξελίξεις της ανθρωπότητας, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, ο κόσμος των social media και η οικονομία των bitcoin. Εκουράστηκα να θωρώ τα σχολεία να τρομοκρατούν και να καταπιέζουν αχρίαστα τα κοπελούθια και να σκοτώνουν τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και την αγάπη για τη μάθηση. Εκουράστηκα να θωρώ τόση γραφειοκρατία, όταν όλα μπορούν να γίνουν πολλά πιο απλά, αποτελεσματικά και αυτόματα διαδικτυακά. Εκουράστηκα να ακούω μόνο λόγια και να μην θωρώ πράξεις. Εκουράστηκα με τούτη όλη τη σοβαροφάνεια, αντί για την αληθινή σοβαρότητα. Άκουσα κάπου ότι αν δεν είσαι ικανοποιημένος με τα πράγματα γύρω σου και θέλεις να αλλάξουν, πρέπει να γίνεις εσύ η αλλαγή. Γι' αυτόν και σήμερα εγώ υποβάλλω ταπεινά την ανεξάρτητη υποψηφιότητα μου για ευρωβουλευτής. Γιατί επέλεξα να είμαι ανεξάρτητος? Γιατί δεν μπορώ να μπω σε καλούπια. Γιατί θέλω να ξέρετε ότι δεν έχω κομματικά συμφέροντα να εξυπηρετήσω. Το μόνο που θέλω είναι πραγματικά να βοηθήσω όσο μπορώ. Την πατρίδα μου, την Ευρώπη και όλον τον κόσμο. Είμαι 24 χρονών και είμαι ήδη ένας αυτοδημιούργητος επαγγελματίας influencer με 5 εκατομμύρια ακόλουθους όλων των κόσμο και έχω μια επιχείρηση που βγάλει εκατομμύρια. Πολλοί όμως λαλούν μου ότι δεν κάνω για πολιτικός. Μετά από πολλή σκέψη εγκατάλειψα ότι ένας καλός πολιτικός θέλει δύο πράγματα. Πρώτον, πρέπει να θέλει πραγματικά να βοηθήσει τον τόπο του και την ανθρωπότητα. Και δεύτερον, πρέπει να έχει πείσμα για να μπορεί να κάνει τις ιδέες του πραγματικότητα. Ξέρω πολλά καλά ότι είμαι κάτι νέο, κάτι το τέλεια διαφορετικό. Και είναι δύσκολο να εμπιστευτούμε το κάτι νέο και το διαφορετικό. Αλλά ρε παιδιά, άμα δεν δοκιμάσουμε το κάτι νέο και διαφορετικό, να μείνουμε πάλι στάσιμοι όπως εμείναμε τόσα χρόνια. Ευχαριστώ να πάμε πιο πρόεδρε. Ευχαριστώ. Βροχιά στο κατεστημένο.